Πάμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση και είναι χαρά και τιμή μας που τον φιλοξενούμε σήμερα. Είναι ο κύριος Μινάς Εργαζάκης, ιατρός αλλεργιολόγος. Την καλησπέρα μας, κύριε Εργαζάκη. Καλησπέρα από μένα, εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Το βασικό θέμα της συζήτησής μας είναι η πορεία και η αντιμετώπιση αλλεργιών και σε περίοδο πανδημίας. Ένα θέμα επίκαιρο. Τηλεθεατές, όχι μόνο στην Κρήτη, πανελλαδικά, παγκόσμια, ζητούν απαντήσεις. Και στο μέτωπο των ιατρικών εξελίξεων θα υπάρχουν βέβαια το μόνο σίγουρο εξελίξεις και εκεί θα εστιάσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά, να απασχολούν τον κόσμο οι αλλεργίες και αν καταγράφεται αύξηση των αλλεργιών τα τελευταία χρόνια. Ναι, βέβαια. Είναι ένα από τα βασικά πράγματα που απασχολούν τον κόσμο τον καινούργιο αιώνα. Έχει θεωρηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η επιδημία του καινούργιου αιώνα, όταν άλλαξε ο αιώνας οι αλλεργίες. Υπάρχει μια εκτόξευση των αλλεργιών. Καινούργιες αλλεργίες έχουν εμφανιστεί όσο περνάνε τα χρόνια. Που μπορούμε να το πούμε αυτό κάλλιστα. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που απασχολεί πλέον τον άνθρωπο. Μάλιστα. Ποιες είναι οι πιο συχνές αλλεργίες? Οι πιο συχνές αλλεργίες θα λέγαμε ότι είναι οι αναπνευστικές αλλεργίες, κυρίως η αλλεργική ρινίτιδα που απασχολεί στον ελλαδικό πληθυσμό περίπου το 25%. Η πρόβλεψη είναι για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό ότι το 50% του πληθυσμού θα έχει μία μορφή ήπια ή εντονότερη αλλεργική ρινίτιδα μέχρι το 2050. Είναι οι αναπνευστικές αλλεργίες, το κατώτερο αναπνευστικό όπως το άσμα, οι τροφικές αλλεργίες, η ατοπική δερματίτιδα. Οι φαρμακευτικές αλλεργίες ευτυχώς σε λιγότερο ποσοστό. Οι αλλεργίες στις σφίγγες και στις μέλισσες, τα ημενόπτερα όπως τα λέμε, που προκαλούν αναφυλαξία, σοβαρές και θανατηφόρες πολλές φορές αλλεργικές αντιδράσεις, που ευτυχώς όμως είναι πιο σπάνιες, όχι τόσο συχνές. Μάλιστα. Αφορούν κάποιες συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες οι αλλεργίες? Οι αλλεργίες πιάνουν όλες οι ηλικιακές ομάδες. Κάθε ηλικιακή ομάδα έχει διαφορετικό ποσοστό στην κάθε μορφή αλλεργίας, δηλαδή τις φαρμακευτικές αλλεργίες θα τις συναντήσουμε σε πιο μεγάλες ηλικίες, τις αναπνευστικές αλλεργίες, τις τροφικές αλλεργίες, ειδικά τις τροφικές μπορεί να έχουν και από τη γέννηση του παιδιού στο πρώτο στάδιο της ζωής, για τοπική δερματίτιδα που μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση σαν δερματική αλλεργία στα νεογέννητα μωρά. Έχει μεγάλη γκάμα όλο το φαινόμενο των αλλεργιών, το οποίο ανάλογα με την ηλικία είναι και κάποιο κομμάτι που θα υπερέχει σε σχέση με κάποιο άλλο. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στην εξής ερώτηση και να πιάσουμε λίγο το θέμα. Τι σημαίνει να έχει κανείς σήμερα ένα δύσκολο ή σοβαρό άσθημα? Καλύπτεται κανείς με την κορτιζόνη για λίγες ημέρες? Ένα ερώτημα. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις? Ναι. Το βαρύ άσθημα είναι το άσθημα που δεν ρυθμίζεται. Βαρύ θα χαρακτηριστεί όταν κάποιος παίρνει την αγωγή που θα πρέπει να πάρει και παρόλα αυτά δεν έχει έλεγχο του άσθματος και εκεί καταλήγει στο να παίρνει κορτιζόνη είτε από το στόμα είτε ενδοφλέβη αν χρειάζεται νοσηλεία. Το βαρύ άσθημα είναι αυτό που θα χρειαστεί λοιπόν νοσηλεία, αυτό που θα χρειαστεί επισκέψη στο νοσοκομείο, παρότι θα κάνει ο άρρωστος, ο ασθενής σωστά την αγωγή του και για ικανό διάστημα. Η κορτιζόνη είναι η βασική θεραπεία, η ακρογωνιαία θεραπεία για την αντιμετώπιση του άσθματος, αλλά στην ισχυρόμενη μορφή της. Όταν φτάνουμε πλέον στις δύσκολες καταστάσεις, στην οποία χρειάζεται η κορτιζόνη από το στόμα, εκεί πλέον πρέπει να δούμε για εναλλακτικές θεραπευτικές λύσεις, που έχουμε την ευτυχία πλέον να έχουμε τέτοιες επιλογές και να ξεφεύγουμε πλέον από την συστηματική χρήση της κορτιζόνης, που παρά τα καλά της συνοδεύεται από πάρα πολλές παρενέργειες και ειδικά σε μακροχρόνια χρήση πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις από αυτές που προσφέρει. Αλλά πλέον ναι, έχουμε θεραπευτικές επιλογές παραπάνω από το να ξεφύγουμε από την συστηματική χρήση της κορτιζόνης. Μάλιστα. Στην εποχή της πανδημίας COVID-19, οι θεραπείες σοβαρού άσθματος αποτελούν, γιατρέ, και μια ασφαλή επιλογή? Βέβαια, και όχι μόνο σοβαρού άσματος, γενικότερα του άσματος. Οι ασματικοί πρέπει να είναι καλά ρυθμισμένοι όταν κάνουν τις αγωγές, όταν έχουν ρυθμισμένο το άσμα, έχουν μικρότερες πιθανότητες να έχουν βαριά νόσο από COVID. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Υπήρχε ένας φόβος, μια ανασφάλεια στην αρχή της πανδημίας για το τι μπορεί να συμβεί με τους ασματικούς ασθενείς. Και δεν σας κρύβω ότι ήταν μεγάλος ο φόβος ότι θα είχαν πιο βαριά νόσηση.
Τελικά αυτό ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Συν της άλλης θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι που κάνανε σωστά τις θεραπείες τους είχαν και μια προστασία και από τα εισπνεώμενα κορτικοειδή που μπορούσαν να πάρουν και από άλλες αντιφεγμονώδεις θεραπείες, αλλά και από βιολογικούς παράγοντες, τα πιο βαριά άσματα που μπορούν να μπουν, ειδικές θεραπείες που μπαίνουν για την αντιμετώπιση του άσματος, είχαν προστασία και ευτυχώς η νόση από COVID δεν διέφερε από κάποιον φυσιολογικό άνθρωπο. Για καλή μας τύχη. Μάλιστα, και ήθελα να το πάω. Οι πάσχοντες από σοβαρό άσμα, αν κινδυνεύουν να νοσήσουν βαρύτερα από τον SARS-CoV-2. Όχι, δεν κινδυνεύουν να νοσήσουν εφόσον είναι καλά αρρυθμισμένοι και ακολουθούν συστηματικά την αγωγή τους. Έτσι. Αυτό είναι σαφές. Όταν κάνουν την αγωγή που πρέπει και δεν μπαίνουν στη διαδικασία είτε της αυτορύθμισης ότι νιώθω καλά, είμαι καλά να τα παρατήσω, είτε επειδή νόσα ίσως τα φάρμακα αυτά δημιουργούν ανσοκαταστολή και να μπουν στη διαδικασία και στη σκέψη της διακοπής, αν δεν συμβούν τέτοια πράγματα, αν έχουν καλή επικοινωνία με το γιατρό τους, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κακές εξελίξεις και αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπαίνουν στη θεραπεία και να την ακολουθούν τη σωστή θεραπεία πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό τους. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τους ασθενείς με σοβαρό άσθημα, οι οποίοι λαμβάνουν βιολογική θεραπεία, θα πρέπει να εμβολιάζονται για την COVID-19? Ναι. Υπήρχε και σε αυτό στην αρχή της πανδημίας μια ανασφάλεια τι γίνεται με τις νέες θεραπείες, τις βιολογικές θεραπείες που έχουμε, τα μονοκλονικά αντισώματα που είναι πλέον ακρογωνιαίος λίθος για την αντιμετώπιση του δύσκολου και του βαρέου άσματος. Φάρμακα που έχουν αλλάξει την εξέλιξη και την πορεία της νόσου του άσματος. Μιλάμε πλέον για πολύ καλές, δεν θα τολμήσω να πω ιές, αλλά τέλος πάντων ελεγχόμενες θεραπείες που ξεχνάς αυτό που έχεις. Υπήρχε ο φόβος λοιπόν το πώς θα νοσήσουν αυτοί οι ασθενείς με το ιό, που αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε θέμα. Και το δεύτερο, τι πρόβλημα θα υπάρχει, αν τυχόν υπάρχει πρόβλημα, όταν θα έρθει η ώρα να εμβολιαστούν αυτοί οι ασθενείς. Ευτυχώς και στα δύο πράγματα είχαμε καλές απαντήσεις. Οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για το άσμα σε όλες τις συμμορφές δεν δημιουργούν ανασοκαταστολή. Δεν είναι από αυτούς τους παράγοντες που θα δώσουν μείωση στην απάντηση την ανοσιακή από τον εμβολιασμό. Οπότε δεν πρέπει να το σκέφτεται καθόλου ο κάθε ασματικός που είναι σε τέτοια ειδική θεραπεία. Θα πρέπει να τρέξει να εμβολιαστεί και από τους πρώτους ίσως. Και γενικά οι βιολογικές θεραπείες όχι μόνο για το άσμα αλλά και σε άλλες ασθένειες. Νομίζω με τον εμβολιασμό έχουμε καλά αποτελέσματα. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια αντένδειξη να πούμε για να μην εμβολιαστεί ο κόσμος. Τα εμβόλια έχουν δείξει από πλευράς αλλεργιών και όχι μόνο, αλλά κυρίως θα μιλήσω σαν αλλεργιολόγος, ότι από πλευράς αλλεργιών έχουν δείξει καλή ασφάλεια. Έτσι, δεν είναι αυτό που φοβηθήκαμε στην αρχή, που υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο σε σχέση με το αναμενόμενο. Αλλεργικές αντιδράσεις μιλάω. Αυτές στην πορεία έχει εμβολιαστεί εκατομμύρια κόσμου. Οι αλλεργικές αντιδράσεις υπάρχουν, δεν είναι συχνές. Οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις είναι σπάνιες και ευτυχώς είναι αντιμετωπίσιμες. Έτσι, οπότε από πλευράς αλλεργιών ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται οτιδήποτε και να συντρέχει λόγος για να μην κάνει το εμβόλιο. Ίσως θα χρειαστεί να ζητήσει λίγο τη βοήθεια του ειδικού όταν έχει κάποιες πιο ειδικές αλλεργίες που θα χρειαστούν λίγο ξεκαθάρισμα. Αλλά οι απλές τραφικές αλλεργίες όπως είναι η ρινίτιδα, το άσμα, μια φαρμακευτική αλλεργία από το στόμα με φάρμακα όπως είναι η πενικυλίνη που είναι συχνά, η ασπιρίνη, αυτές δεν αποτελούν αντεδείξεις στο να σταματήσουν κάποιον να μην κάνει το εμβόλιο. Μάλιστα. Κύριε Εργαζάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Απαντήσαμε σε θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Ξέρετε, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας επικρατεί μια σύγχυση, ένας προβληματισμός. Ωστόσο, δώσατε απαντήσεις και υπάρχουν λύσεις. Σίγουρα. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Νομίζω φτάνουμε σιγά-σιγά και στην αρχή του τέλους, αμέσως το τέλος αυτής της κακιάς εμπειρίας. Και ελπίζω θα πάνε στην πορεία ακόμα όλα καλύτερα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.